Καλή και αγωνιστική χρονιά με υγεία και δύναμη σε όλους και ήρεμες θάλασσες, κύριε Υπουργέ της Ναυτιλίας. Εμείς θα τοποθετηθούμε και στις δύο συμφωνίες, κρίνοντας με βάση τις συνολικές πολιτικο-οικονομικές και στρατιωτικές σχέσεις. Στην πρώτη για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μέσα από αυτή τη συμφωνία όχι μόνο κατοχυρώνεται, αλλά ενισχύεται στη δράση του το εφοπλιστικό κεφάλαιο της χώρας μας, για να παίξει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο στις εξαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και βεβαίως δεν είναι μόνο οι εμπορικές συμφωνίες, αφού η σημερινή κυβέρνηση, όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, εμπλέκουν τη χώρα μας στη νέα Ευρωατλαντική Στρατηγική Ασφαλείας, που διαμορφώνεται στην περιοχή του Κόλπου και η οποία έχει κάνει άλματα με την ευάθυνση των στρατιωτικών σχέσεων και με αραβικά κράτη συμμάχους, όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα σχέδια και οι υλικοφιλίες του κεφαλαίου πηγαίνουν αγκαλιά με την εμπλοκή στα νέα πολεμοκάπηλα σχέδια ή πανάτο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και δρόμων στον ανταγωνισμό του με άλλα υπεριαλιστικά κέντρα. Μάλιστα, υπήρξε αίτημα των ΗΠΑ να συμμετέχει η Ελλάδα με πολεμικό πλοίο σε αποστολές επιτήρησης των στενών του κόλπου. Γι' αυτό και η ελληνική φρεγάτα Ίδρα βρέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά μέτρα τον περασμένο Φλεβάρι. Ενώ οι αεροπορικές δυνάμεις των δύο κρατών συνεκπαιδεύονται τακτικά. Στόχος να θωρακιστούν τα αμερικανοτατοϊκά συμφέροντα απέναντι στους ανταγωνιστές, κυρίως Ρωσία και Κίνα, που συγκροτούν το δικό τους οικονομικό και στρατιωτικό προγεφύρωμα στην περιοχή, αναπτύσσοντας βαθύτερες σχέσεις συνεργασίας κυρίως με το Ιράν. Συνεπώς, έχουμε ένταση τον ανταγωνισμό για τον έλεγχο σφαιρών επιρροής, δρόμων του εμπορίου και της ενέργειας, σε συνθήκες που η πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ αμφισβητείται στο παγκόσμιο υπεριαλιστικό σύστημα, αναδεικνύοντας τον στρατηγικό ρόλο των στενών του Ορμούς και συνολικά του Περσικού κόλπου. Είναι γνωστό ότι από το σημείο αυτό διακινείται σήμερα το 1/5 των εξαγωγών αργού πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, ενώ αποτελεί τμήμα και του σημαντικότερου μέχρι σήμερα διάβλου στο παγκόσμιο εμπόριο. Αποτελεί επίσης σταυροδρόμι για το θαλάσσιο νέο δρόμο του μεταξύ για την Κίνα. Συνεπώς, στόχος είναι η πιο στενή νατοϊκή επιτήρηση της περιοχής και η δημιουργία ισχυρών συμμαχικών αναχωμάτων στα ανταγωνιστικά συμφέροντα που καμιά σχέση δεν έχουν με την άμυνα και την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Τα αναφέρουμε αυτά γιατί ιδιαίτερα στενοί δεσμοί μεταξύ των δύο κρατών δεν αφορούν τους λαούς και τα κοινά συμφέροντά τους, αλλά σκιαγραφούν άλλον έναν αμερικανοταϊκής σκοπής άξονα που στείνει η κυβέρνηση. Εξάλλου, τον περασμένο Αύγουστο υπήρξε έντονη αντιπαράθεση γεωπολιτικών συμφερόντων, ιδιαίτερα ανάμεσα σε ΗΠΑ από τη μια και από την άλλη Κίνα, Ρωσία και Ιράν, σε συζήτηση που έγινε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ασφάλεια της διεθνούς ναυτιλίας. Γιατί πέρα από τον έλεγχο της πλούσιας ενεργειακά κοιτάσματα περιοχής, και χωρίς να αναιρούνται τα ιδιαίτερα συμφέροντα που διακυβεύονται ανάμεσα στα εκεί κράτη, η Ευρωατλαντική Συμμαχία και κυρίως οι ΗΠΑ βλέπουν τον Περσικό κόλπο και τη Μέση Ανατολή ως ανάχωμα στη διείσδυση των κινέζικων μονοπωλίων προς δυσμάς από στεριά και θάλασσα. Σε αυτό τον επικίνδυνο σχεδιασμό αναλαμβάνει αναβαθμισμένο ρόλο και η Ελλάδα για λογαριασμό της αστικής τάξης. Αυτόν τον σκοπό υπηρετεί και η ανάπτυξη των οικονομικών και στρατιωτικών σχέσεων όλων των ελληνικών κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας με κράτη του κόλπου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Γι' αυτό εξάλλου η κύρωση του μνημονίου για συνεργασία στις θαλάσσιες μεταφορές που υπογράφτηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επικυρώνεται από τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν αφοράν μεν πολεμικά και αλλιευτικά πλοία όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, αλλά
νομική βάση στις διμερείς εμπορικές σχέσεις μέσω ναυτιλίας και στις υπηρεσίες διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. Τα 21 άρθρα που αφορούν τα συμφέροντα των ιδιοκτητών των ναυτιλιακών εταιριών, δηλαδή του εφοπλιστικού κεφαλαίου, και πουθενά δεν αναφέρονται, δεν κατοχυρώνονται δικαιώματα ναυτεργατών, αυτών που παράγουν με τη δουλειά τους τα μύθη, τα κέρδη των εφοπλιστών. Πουθενά για εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων και οργανικές θέσεις που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες προστασίας της ασφάλειας της θάλασσας. Από αυτή τη συνεργασία δεν θα ωφεληθούν οι λαοί των χωρών, αλλά οι επιχειρηματικοί όμιλοι στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Ενώ την ίδια στιγμή θα εμπλέξει ακόμα περισσότερο την Ελλάδα στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς και τους ενεργειακούς ανταγωνισμούς στην περιοχή που μυρίζει μπαρούτι. Και με αυτή την έννοια δεν μας κάνει και εντύπωση που τα κόμματα και της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ υπερψηφίζουν. Εμείς καταψηφίζουμε. Σε ό,τι αφορά την Τινησία, και η κύρωση αυτής της συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές είναι παρόμοια στο περιεχόμενο με αυτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ωστόσο οι διαφορές είναι μεγάλες αυτών των χωρών. Κυρίως όμως ενδιαφέρεται η αστική τάξη και κυρίως το εφοπλιστικό κεφάλαιο της χώρας μας για να παίξει μεγαλύτερο ρόλο την επόμενη μέρα, όχι μόνο σε διμερές οικονομικό επίπεδο των δύο κρατών, αλλά συνολικότερα στην πορεία της καπιταλιστικής οικονομικής ανοικοδόμησης της Τινησίας. Δηλαδή, ο στόχος είναι η παραπέρα θωράκιση του εφοπλιστικού κεφαλαίου και όχι η ευημερία των λαών. Πιο ειδικά, η κυβέρνηση επιχειρεί μέσα από αυτή τη συμφωνία να διευρύνει τα κομπρέμια της ντόπιας αστικής τάξης στη Μεσόγειο, που εντείνεται το παζάρι για τις θαλάσσιες ζώνες και τις business του κεφαλαίου. Εξάλλου, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας, πριν 4 μήνες επισκέφτηκε την Τινησία, παρέδωσε 100.000 εμβόλια την Ελλάδα, σαν μήνυμα αλληλεγγύη στον τινησιακό λαό, όπως είπε, και για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Ουσιαστικά, ο στόχος είναι ότι θέλουν μέσα από αυτή τη φιλανθρωπία του κεφαλαίου να διεισδύσουν και παραπέρα επιχειρηματικά. Όλα αυτά εντάσσονται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας, που παρουσιάστηκε σε μια φιέστα της κυβέρνησης, γεμάτη διαβεβαιώσεις προς τους ντόπιους επιχειρηματικούς ομίλους ότι το αστικό κράτος θα τους στηρίξει ολόπλευρα για να βρουν πεδία κερδοφορίας στο εξωτερικό και ταυτόχρονα προς ξένα λιμνάζοντα κεφάλαια και φυσικά ότι θα έχουν στη χώρα όλες εκείνες τις συνθήκες που θα διασφαλίζουν την κερδοφορία τους. Δηλαδή τα τσακισμένα εργατικά δικαιώματα και μισθούς και όλες τις φοροαπαλλαγές. Μάλιστα, τονίστηκε ότι η δουλειά των διπλωματών είναι να πουλήσουν την Ελλάδα στο εξωτερικό και με στόχους όχι μόνο τους παραδοσιακούς συμμάχους μας, αλλά και χώρες από όπου μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις ή να διεισδύσουν στην αχανή αγορά τους ή περιοχές όπως η Αφρική. Η εξελίξη στην Τινησία με τη διάλυση του Κοινοβουλίου έγινε φαινομενικά για πολιτικούς λόγους, όμως η όξυνση στις ενδοαστικές αντιθέσεις έχει υπόβαθρο την οικονομική κρίση. Βεβαίως η εξέλιξη δεν ήταν κεραυνός εν εθρία. Μεγάλο μέρος του τινησιακού λαού έβγαινε στους δρόμους προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τη δραματική επιδείνωση της ζωής τους, ανάμεσα ακόμα και υποστηριχτές των Ισλαμιστών του Ενάχτα, που διατηρούν στενές σχέσεις με τους αδελφούς μουσουλμάνους, και το τουρκικό κυβερνών κόμμα του Ερντογκάν. Έτσι, η αποπομπή της κυβέρνησης μας ήρθε σαν επιστέγασμα της γενικότερης επιδείνωσης της οικονομικής κοινωνικής κατάστασης και της ενδοαστικής διαπάλης που κλιμακώθηκε με την Αραβική Άνοιξη πριν από μια δεκαετία. Μια διαδικασία που κάθε άλλο παρά άνοιξη έφερε στους λαούς, αντίθετα συνέβαλε στην όξυνση του σφοδρού ανταγωνισμού στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Για το ποιο γεωστρατηγικά συμφέροντα θα προωθηθούν. Έτσι, ενισχύονται τους τελευταίους μήνες διάφορες κινήσεις αναθέρμανσης σχέσεων μεταξύ ανταγωνιστικών κρατών της περιοχής, που συγκριούνται σε διάφορα μέτωπα, μπαίνουν στο τραπέζι το ξαναμοίρασμα της πίτας και ευκαιρίες για νέα κέρδη από τις ανοικοδομήσεις της επόμενης μέρας.
σφοδρών συγκρούσεων που επέφεραν υπεριαλιστικές επεμβάσεις και οι καπιταλιστικοί ανταγωνισμοί. Σε Συρία, Λιβύη, Αίγυπτο, Τινησία, Αλγερία, έως και την Αραβική Χερσόνησο και τον Περσικό τρόπο. Κόλπο. Είναι βέβαια σαφές και τελειώνω ότι όλη αυτή η κινητικότητα, οι εναλλαγές ρόλων και τα νέα πιθανά σχήματα υπεριαλιστικών συνεργασιών δεν φέρνουν καμιά νέα μέρα για τους λαούς της περιοχής, δεν θα εξαλείψουν τους φοδρούς ανταγωνισμούς για τον έλεγχο αγορών, πηγών και δρόμων ενέργειας και εμπορίου. Μια νέα μέρα δεν πρόκειται να φέρει και η παρούσα συμφωνία Ελλάδας και Τινησίας, γιατί δεν αφορά τα συμφέροντα των λαών, αλλά των καπιταλιστών και ειδικά του εφοπλιστικού κεφαλαίου, και γι' αυτό καταψηφίζουμε.